Ναι. Αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός. Επίσης, αύριο θα είναι στην Ιδιωτική Ομάδα και θα πρωτοτυπήσει. Εμείς κάτι από το Πασό. Θα είναι σε απευθείας μετάδοση. Α, μάλιστα. Στην Ιδιωτική Ομάδα, ώστε επομένως θα είναι μαζεμένοι οι βουλευτές που θα ήθελαν να πούνε κάποιες κριτικές. Είναι έξυπνη συνταγή που θα εφαρμόσει και το Πασό που είναι ο Παδρέο. Από την άλλη μεριά, επίσης 16 με 17 Μαΐου θα είναι η συζήτηση και η ψήφιση στη Βουλή. Και από την πλευρά του ΣΕΒ, έχει βγει μια σκληρή ανακοίνωση ο ΣΕΒ, ότι βάζει το κάρο κυβέρνηση μπροστά από το άλογο. Και λόγω του πλεονάσματος 3,5% μέχρι το 2022. Η ανακοίνωση του ΣΕΒ, ο ΣΕΒ αναγνωρίζει ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δημιουργείται ένα καλό κλίμα και θετικές προσδοκίες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η ιδιωτική οικονομία έχει ανάγκη φορολογικών ελαφρύσεων σήμερα, όχι αργότερα, όπως λέει. Και ότι στην προκαταρκτική συμφωνία μετατίθεται στο μέλλον η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Με τα μέτρα δεδομένα. Ακριβώς, και προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί μόνο στο βαθμό που έχει εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η υπερκάλυψη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Και μετά κάνει. Για άγρια φορολογία. Για άγρια φορολογία. Λέει ότι καθυλώνει την οικονομική δραστηριότητα αντί να παρακινεί την ιδιωτική στίβει οικονομία. Την αγορά, στίβει την αγορά, είναι η φράση, σωστά, το λέει σαν Μάκη. Και παρουσιάζει έντονα πρωτογενή πλεονάσματα και να δέχεται η συμφωνία να περικόπτει συντάξεις, ενώ πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη. Επίσης, αυτό το αλλαλούμε το ελληνικό, η κυρία Κουνιώδη δηλώνει ότι δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε για αυτή την αναστάτωση και ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την μια πρόσθετη γνωμάτευση που ζήτησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, κάποιες δηλώσεις είχαν πει ο κ. Κακλαμάνη σε απάντηση ερώτηση που είχε καταθέσει για τις λίστες. Ναι, για το τι λεφτά, τι χρήματα εισπράχθηκαν από τις λίστες Μπόριανς και Λαγκάρντ, γνωστές πια με τους κωδικούς τους. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, στη Βουλή το Φεβρουάριο ότι υπάρχουν βεβαιωμένα ποσά άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Κακλαμάνης λέει σήμερα, έχοντας πάρει και τις επίσημες βεβαιώσεις, ότι. Της Παπανάτσιου, ναι. Ότι τα βεβαιωθέντα πρόστιμα από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόριανς, εμβάσματα και offshore, είναι 555 εκατομμύρια, δηλαδή 50% λιγότερα από αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και τα εισπραχθέντα είναι 80 εκατομμύρια. Αυτά είναι ότι υπάρχει μια απόσταση στη. Επίσης, από φυλακή στην κυρία Δία Σοβαζόπουλος. Ναι. Είχαμε δηλώσει ότι η ευθύνη έχει κυβέρνηση Παπαδρέου Γιώργου και Σιμίτη Κώστα. Δεν προχώρησε παραπέρα. Αντίθετα, ο δικηγόρος, κ. Γιάννης Παγουρόπουλος, είπε ότι μετά από 5 χρόνια εκκλεισμού του, είναι πλέον σε θέση να διαφυλάξει την υγεία του, αλλά και τη δυνατότητα ο ίδιος πια να μιλήσει στα μίντια και να ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεσή του, προκειμένου να προχωρήσει και να αποδείξει αυτά που λέει για την αυτοτερότητά του. Και να είστε σίγουροι ότι ο Άγης δεν πρόκειται να κάτσει στη γωνία. Και ως παλιός πολιτικός, τι άποψη θα έχει και όταν χρειαστεί να την διατυπώσει. Δεν μπορεί να τα πει ο κ. Παγουρόπουλος. Είναι η φωνή του κ. Παγουρόπουλος. Και είναι προσεκτικά διατυπωμένα. Είναι σαν μια προειδοποίηση, είναι μια διαχείριση απειλής, δυνητικής απειλής. Δεν μίλησε και είναι ερώτημα γιατί δεν μίλησε τα 5 χρόνια. Και άντεξε αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία που βέβαια έχει ευθύνη αυτή την ιστορία. Σε αυτό απαντάει εμέσως και ο Άκης ο Χατζόπουλος, ότι έλεξε ο εγκλισμός μου και ο βασανισμός μου. Και ο βασανισμός μου. Να δούμε τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Γιώργος Δημαράς, βουλευτής Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας και σε εσάς. Καλησπέρα, Γιώργο, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σας δούμε και υποψήφιο στη Β' Αθήνας στο μέλλον, κύριε Κωστόπουλε. Αυτό είναι στο χέρι του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Μανώλης Όθωνας, στέλεχος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ θα λέγαμε σπίρο να ξεκινήσω τον κύριο Κουγιουμτζή, που δεν είναι μόνο από τα μέτρα της αγοράς. Αλλά και το άλλο να μας πει, η πρώτη απάντηση που θέλουμε να μας πει είναι ένα σχόλιο του άγγιγμα των Κυριακών. Ποια είναι η θέση σας? Ναι, και τη θέση της αγοράς. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας ότι εδώ και πολύ καιρό ο Εμπορικός Συλλόγος της Αθήνας, ακόμα και προ-κρίσης εποχών, είχε πει ότι 7 με 8 παραγωγικές Κυριακές, συγκεκριμένες όμως Κυριακές, θα ωφελούσαν την οικονομία, την ανάπτυξη. Βέβαια τώρα σε χαλεπούς καιρούς, σε καιρούς ύφεσης, όπου χρόνος υπάρχει και χρήμα δεν υπάρχει, θεωρούμε ότι οι παραπάνω οποιασδήποτε Κυριακές δεν θα προσφέρουν. Και δεν θα προσφέρουν ούτε στην οικονομία, ούτε στην ανάπτυξη, αλλά κυρίαρχα στην απασχόληση. Είναι δεδομένο ότι όσες Κυριακές ανοίξαμε,
από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές, φάνηκε ότι όλες αυτές είχαν ένα αρνητικό πρόσημο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή Κυριακή. Άρα ουσιαστικά δεν προσθέτει τίποτα, δεν δίνει προστιθέμενη αξία η Κυριακή, ούτε στον ίδιο τον επιχειρηματία, στον έμπορο, αλλά και στον ίδιο τον εργαζόμενο. Ο κ. Καβαθάς, ο κ. Κορκίδης, είναι πάει πολύ σκληρή στις δηλώσεις του. Ο κ. Κορκίδης μίλησε για φωτογραφική διάταξη. Ναι, κοιτάξτε. Και ότι είναι ευνοεί κάποια μεγάλα πολυκαταστήματα και μάλιστα δίνει την περιγραφή σε ποια σημεία της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων είναι τα πολυκαταστήματα που επιτρέπει η απόφαση της κυβέρνησης να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές. Και είναι έτσι. Κοιτάξτε, έτσι είναι ακριβώς. Με την εξής έννοια. Σας ρώτησαν, ζητήθηκε η γνώμη της αγοράς? Όχι, δεν ζητήθηκε. Ποτέ δεν ζητήθηκε. Αυτό, βέβαια, αυτό το σύριαλ διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Και πριν από 3 χρόνια είχαμε, αν θυμίστε καλά, την υπουργική απόφαση του κυρίου Γιακουμάτου για 3 συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, όπου εκεί φαινόταν βέβαια όλη η Ελλάδα. Προστρέξαμε τότε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου απεφάθη το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι αντισυνταγματικό. Και τώρα έρχεται να θεσμοθετήσει πάλι από την Κεκρόπορτα ουσιαστικά, δηλαδή να θεσμοθετήσει βαφτίζοντας τουριστική περιοχή όλο το παραλιακό μέτωπο, όλο το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή ο Άγιος Παντελεήμονας, το Γκίζι και όλα αυτά θα είναι τουριστικοί τόποι, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί έτσι ο τουρίστας εκεί. Θεωρούμε ότι όντως είναι φωτογραφική η ρύθμιση. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να παίζουν με τους μικρομεσαίους. Φτάνει πια αυτό το παραμύθι. Δεν υπάρχει κακός λύκος. Εδώ μιλάμε ότι δεν είναι θέμα ούτε του Δουνουτού ούτε των θεσμών. Και δεν ξύπνησε κάποια στιγμή κάποιος από το Δουνουτού για να πει ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα καταστήματα της Κυριακής στην Ελλάδα για να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη τη στιγμή που η ζήτηση και η κατανάλωση είναι στο να δει. Εδώ είναι θέμα συγκεκριμένων συμφερόντων. Τα έχουμε πει επανειλημμένα τι. Αυτό που ισχύει η κυβέρνηση ότι θα ανέβουν οι πωλήσεις, θα υπάρχει τζίρος αυξημένος, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Από πού, κύριε Κουρίθα, από τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, από πού, από την υπερφορολόγηση. 55-75% είναι η επιβάρηση αυτή τη στιγμή για κάθε επιχειρηματία. Από πού θα υπάρχει χρήμα για να κυκλοφορήσει στην αγορά? Χρωστάει, οφείλει 5,5 δις αυτή τη στιγμή η πολιτεία στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει επιστρέψει τίποτα. Έχουμε capital controls. Οι τράπεζες είναι κλειστές, ερμητικά κλειστές. Όποιος φτάνει στον κισέ των τραπεζών, αν δανειοδοτηθεί, τα επιτόκια είναι απογορευτικά, ξεπερνάνε το 10% και έχουμε όλες τις ξενόφερτες εταιρείες να αλωνίζουν στον ελλαδικό χώρο. Γιατί οι Κίνες έχουν τη μαμά εταιρεία στο Λουξεμβούργο, στην Αγγλία, έχουν πρόσβαση σε άφθονο και φθηνό χρήμα. Ελληνικό σούπερ μάρκετ υπάρχει. Πώς μπορεί η ελληνική επιχείρηση να την ανταγωνιστεί? Ελληνικό σούπερ μάρκετ. Καθαρό ελληνικό υπάρχει? Ή μόνο του Σκλαβενίτη είναι? Υπάρχει ο μόνο Σκλαβενίτη, ο οποίο προ τιμή του. Στις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές δεν λειτουργήσε καμία Κυριακή. Και εμείς και ο Βασιλόπουλος είπε ότι θα λειτουργήσει. Ναι, και, όχι, το ανέρεσε χθες. Το ανέρεσε χθες. Βέβαια, γιατί είναι Βέλγιο, είναι από πίσω. Μόνο ένα σούπερ μάρκετ έμεινε, μόνο ένα, το οποίο είναι και το ξενόφερτο. Είναι ξενόφερτο. Είναι γερμανικών συμφερόντων, μόνο αυτό το θέλει. Έχει και τα πολυκαταστήματα και κάποια συγκεκριμένη πολυχώρη. Το Lidl εννοείται. Ναι, το Lidl. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Αυτή είναι η εικόνα τώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ αρνητική εικόνα και αυτό που φαίνεται είναι μια στόχευση γενικότερη. Και εδώ πράγματι θα ήθελα και τη γνώμη του κυρίου Δημαρά, γιατί ένας βουλευτής ο οποίος είναι από ένα χώρο, αριστερό χώρο, που κάποια στιγμή το κόμμα το έλεγε ποτέ την Κυριακή και πηγαίνουμε στις 32 Κυριακές. Πραγματικά θα ήθελα την άποψή του πάνω σε αυτό. Ήθελα να προσθέσω, έχω την εντύπωση ότι και το My Market είναι ελληνικό. Που αγόρασε το Βερόπουλο, είναι μια ελληνική επιχείρηση. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, εγώ έρχομαι από το χώρο της οικολογίας, συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ, στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας κινούμαι από μικρό παιδί. Πάντα η θέση μας ήταν ότι οι Κυριακές κλειστές για τους εργαζόμενους. Και νομίζω και τώρα και τα δύο κόμματα που εγώ εκπροσωπώ έχουν αυτή τη θέση. Δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης αυτή. Δεν είναι η θέση της κυβέρνησης. Είναι επιβολή των θεσμών. Όταν φτάνουμε στο σημείο όμως, κύριε Δημαρά, να υποχωρούμε σε αυτά τα πράγματα ακόμα, τελικά τι μένει να αποφασίσει ο Έλληνας, η ελληνική διοίκηση? Ξέρετε, όταν σου λέει θα κλείσει τα μαγαζιά, θα ανοίξει τα μαγαζιά, τι άλλο μένει από μένει? Κύριε Κουρή, σήμερα είχαμε. Επίσης, η ΔΕΚΟ λέει θα είναι τεχνοκράτες, θα διορίζουν τα πάντα.
Σήμερα είχαμε Επιτροπή Οικονομικών στη Βουλή, τώρα το απόγευμα. Και είχαμε το διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, που μας έκανε αναλύσεις κλπ. Η αλήθεια είναι, και το παραδεχόμαστε σε κάθε επίπεδο, ότι πλέον δεν κάνουμε κουμάντο στη χώρα μας ή κάνουμε μερικώς κουμάντο στη χώρα μας. Και πρέπει να πούμε αυτή την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να συνειδητοποιήσει ποια είναι η κατάσταση και να δούμε όλοι με σεμνότητα και ταπεινότητα, με συνεννόηση να κάνουμε ένα πρόγραμμα πώς σιγά σιγά θα αποδεσμευτούμε από αυτή την κυδαιμονία. Εσύ νομίζω όμως και ο μοναδικός πολιτικός πράγμα. Δεν έχω ακούσει από την πλευρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ίσως επειδή προέρχομαι από την οικολογία που είναι. Δημοσίως, έτσι. Δημοσίως. Δημοσίως. Το λέω ευθαρσώς. Ότι χρειάζεται συνεννόηση. Δεν σημαίνει στην κυβέρνηση. Όχι, ασφαλώς πάλι. Στην ανάγκη, άμα το αναγκαστούμε από τις συνθήκες, μπορεί να φτάσουμε και εκεί, όπως φτάσαμε στη Γερμανία. Αλλά συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων και ένα ευρύ μέτωπο στήριξη ενός εθνικού προγράμματος, θα το έλεγα, σε εισαγωγικά ή όχι, για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας είναι αναγκαίο και θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να στηρίζεται από ευρύτατη πλειοψηφία της κοινωνίας ή δυνατόν και των πολιτικών δυνάμεων μέσα στο Κοινοβούλιο. Και πρέπει να πούμε λοιπόν όλη την αλήθεια. Και αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα αρχίζει να λέει ο ένας, εσείς είσαστε κλέφτες γιατί τα βρίσκατε έτσι, οι άλλοι είσαστε ψεύτες, να τα παραδειχθούμε ότι πολλά πράγματα υποθήκαν κλπ. Και να κονταροκτυπιόμαστε στη Βουλή για δευτερεύοντα ζητήματα, μη αναγνωρίζοντα το πολιτικό σύστημα την ίδια την αλήθεια και τις ευθύνες που έχουμε γι' αυτό, για τη χώρα, με μια αυτοκριτική όλου του πολιτικού συστήματος και κυρίως των δύο κομμάτων που μας φέρνουν σε εδώ. Εγώ θέλω να πω ότι το νούμερο, το μαγικό νούμερο των δεινών της χώρας είναι τα 320 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Και να πούμε ότι, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε αυτά, τα 5 χρόνια, 2004-2009, είχαμε πρωτογενή ελλείμματα, έχω και τους πίνακες και τα διαγράμματα εδώ, πρωτογενή ελλείμματα 56 δισεκατομμύρια. Και παρόλο που είχαμε αυτά τα χρήματα που εισρεύσαν στην αγορά και βεβαίως συντηρούσαν το εμπόριο και παρασιτικές υπηρεσίες κλπ, είχαμε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που πέσανε στη χώρα μας. Ξέρετε τι είχαμε αποτέλεσμα τα 5 χρόνια. Μείον 30% στην αγροτική παραγωγή σε ποσότητα. Εισάγαμε. Μείον 20% στο δευτερογενή τομέα που σημαίνει ενέργεια, κατασκευές, βιομηχανία. Αυτή, ταυτόχρονα, χρέωση των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια. Αυτή η περίοδος δεν πρέπει να επανέλθει. Γι' αυτό λέω το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Αυτές οι πομπόδεις ομιλίες και λοιπά στη Βουλή πρέπει να σταματήσουν και να δούμε, να σκύψουμε όλοι στο πρόβλημά μας με σεμνότητα και ταπεινότητα, όπως είπα και προηγουμένως, και να κάνουμε ένα σχέδιο, κοινό σχέδιο. Γιατί η οικονομία έχει αποδιοργανωθεί, έχουν καταρρεύσει και ηθικές αξίες, η εφαρμογή των νόμων. Γιατί, όπως είπαμε, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και ηθική. Και οι ηθικές αξίες, θα λέω. Και οι ηθικές αξίες, αυτό λέω και εγώ. Και όπως θέλουμε. Καταρχήν για τις Κυριακές. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα είχαμε πρόβλημα να το συζητήσουμε. Αυτό που φαίνεται όμως μέχρι στιγμής είναι ότι η λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής δεν έχει φέρει αυτά τα οποία κανείς τα περίμενε. Μείωση της ανεργίας και αύξηση της ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί και ειδικά όσον αφορά την πιθανότητα το να πληγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση της ελληνικής κοινωνίας. Θα ήθελα να συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Δημαρά σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αυτοκριτική των κομμάτων και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε για λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος, αν και το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι εμείς ακολουθούμε το σωστό το δρόμο και προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, κάνοντας και αυτοκριτική, προκειμένου να μάθουμε και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και από την άλλη, θα πρέπει στο βαθμό που είναι δυνατόν να υπάρχει μια σύμπνοια, μια συμπόρευση σε μια δύσκολη περίοδο, εκεί που μπορεί αυτό να είναι εφικτό, των πολιτικών δυνάμεων, ώστε όλοι μαζί μια γροθιά να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν πηγαίνει απλά από το κακό στο χειρότερο. Δεν πηγαίνει χωρίς μπούσουλα, πηγαίνει με μπούσουλα τα βράχια. Στο σημείο που δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Δημαρά είναι σε αυτό που εγώ θα τον όμαζα με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό του, την παρελθοντολογία,
για το πότε και σε ποιο βαθμό δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν τα χρέη στον τόπο μας. Θα πω και εγώ χαρακτηριστικά να πω ότι όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τότε η οικονομική κατάσταση της χώρας βρισκόταν στο καλύτερο μα καλύτερο σημείο και στην πρώτη κυβερνητική θητεία ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε να πολλαπλασιάσει, να πενταπλασιάσει τον προϋπολογισμό του κράτους και να φτάσουμε από τη μία υποτίμηση στην άλλη. Δεν είναι αυτό όμως που μας λύνει το πρόβλημα. Αν ήταν έτσι, δεν θα ψηφισόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν μια χαρά τότε. Κύριε Κουρή, ψηφίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απλούστατα ένα κομμάτι των Ελλήνων, μια μερίδα των Ελλήνων, πίστεψαν σε έναν νέο άνθρωπο σε μια διαφορετική πολιτική, έχοντας απέχθεια απέναντι στα παλιά μεγάλα κόμματα. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε ξεκάθαρα τον κύριο Κωστόπουλο, θα δώσω το διάγραμμα εξέλιξης του δημόσιου χρέους. Θα σας χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Δημαρά. Έχω πολύ καλή εικόνα. Γι' αυτό και σας είπα ότι η παρελθοντολογία δεν εξυπηρετεί. Το θέμα είναι σήμερα τι κάνουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αποφασίζεται εκ νέου μείωση των συντάξεων κατά 18% τουλάχιστον για μετά το 2018-2019, μείωση του αφορολόγητου κάτω από 5.900 ευρώ, το οποίο με απλά μαθηματικά για όσο αντιλαμβάνονται σημαίνει. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν συνταξιούχοι που θα χάσουν από μείωση και τρεις συντάξεις και μισθωτοί που θα χάσουν τουλάχιστον ένα μισθό. Η υπόσχεση για 13η σύνταξη και 13ο μισθό πλέον οδηγεί σε 11ο και σε 10ο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Ωζωνά, θα υπάρξει συνένεση στο πολιτικό σύστημα, αλλά εσείς πρέπει να βρείτε και συνένεση μέσα στο δικό σας κεντροαριστερό σύστημα. Μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχούμε, απλά παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι υπάρχει μια. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε. Να συμφωνήσετε ότι έτσι όπως θα παρακολουθούμε, υπάρχει αναζήτηση. Πάμε στα σοβαρά θέματα που απασχολούν τη χώρα. Να φτιάξετε έναν ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς και να εκφράσετε έναν ενδιάμεσο φορέα. Υπάρχει εκεί μια διάσπαση τεράστια. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση με σημαντική ήδη, νομίζω, επιτυχία συσπήρωσης δυνάμεων και σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, συλλογικοτήτων, πρωτοβουλειών του χώρου, αλλά κυρίως σε επίπεδο ενδιαφέροντος και συσπήρωσης στην κοινωνική βάση των προοδευτικών πολιτών της χώρας. Και αυτή η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται και συστηματοποιείται εν ώψη και του συνεδρίου που έχουμε μπροστά μας Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την αποτύπωση της πολιτικής και προγραμματικής ταυτότητας αυτού του σε αυτή τη φάση ενιαίου πολυκομματικού φορέα που φιλοδοξεί να εκφράσει όλο αυτό τον ενδιάμεσο χώρο από το προοδευτικό κέντρο μέχρι την οικολογία και την ανανεωτική αριστερά. Όμως δεν θα αντέξω τον πειρασμό να μην σχολιάσω ότι και οι δύο συνομιλητές εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που είναι απόψε μαζί μας εδώ, ο κύριος Δημαράς με πιο έντονο τρόπο και θετικό και ο κύριος Κωστόπουλος στη συνέχεια επανέλαβαν τη βασική πολιτική θέση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η οποία στις ηγεσίες όμως των κομμάτων τους και στην καθημερινή πρακτική δεν βρίσκει αυτή την ανταπόκριση και αυτά τα ευήκουα ότα, δηλαδή την άποψη για την απαιτούμενη πολιτική συνεννόηση στη βάση ενός εθνικού σχεδίου εξόδου από την κρίση και τη δημοσιονομική εξάρτηση της χώρας που κρατάει ήδη 7 χρόνια. Βεβαίως όχι στο πλαίσιο στήριξης μιας κυβέρνησης με τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης της σημερινής και πρωθυπουργό των αποδεδειγμένα με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά στα οποία δεν θέλω να επανέλθω προς χάρη της συζήτησης τον κύριο Τσίπρα, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να επιχειρήσουν να βρουν τον κοινό τόπο που απαιτούν οι πολίτες της συνεννόησης εκείνης που χρειάζεται. Επίσης θέλω να χαιρετήσω, γιατί εγώ τουλάχιστον και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος. Όταν εξαιρείτε τον εκλεγμένο δύο φορές πρωθυπουργό, για πρώτη δεν φορά είναι μια ασέβεια στη Λαϊκή Βούληση? Όχι, δεν είναι καθόλου ασέβεια. Και νομίζω ότι και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν επιχειρήθηκε, πολύ πρόσφατο παρελθόν, να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση συνύπαρξης των δυνάμεων, υπήρξαν λύσεις και επιλογές. Όχι, δεν λέω στα χαρακτηριστικά, αλλά έγινε περισσότερο αποδεκτές λύσεις για τη διαμόρφωση αυτών των συνενέσεων. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί σήμερα φαίνεται όλο αυτό το διάστημα και είναι φανερό ότι με τον
με τους πολιτικούς σχετισμούς που υπάρχουν στην, αποτυπωμένες στη Βουλή σήμερα, είναι δεδηλωμένη η άρνηση των δύο πρώτων κομμάτων να διαμορφώσουν ένα τέτοιο πλαίσιο στοιχειώδους συνεννόησης που θα οδηγούσε ενδεχομένως σε μια υπέρβαση μια σειράς αδιέξοδων οι οποίες κρατάνε και το πολιτικό σύστημα και τη χώρα καθυλωμένη. Δεν το έχετε απαντήσει όμως στο δημοκρατικό ερώτημα. Τότε γιατί έχουμε εκλογές? Γιατί το εκλογικό σώμα αποφασίζει και λέει ότι έχουμε το κόμμα κτλ.? Εσείς λέτε δεν μας ενδιαφέρει. Θα σας πω γι' αυτό, αλλά ας το αφήσουμε κατά μέρος. Πάμε να κάνουμε μια άλλη συνεννόηση. Επιτρέψτε μου, εν πάση περιπτώσει, αυτόν τον Πρωθυπουργό και αυτή την κυβέρνηση εμείς δεν τη στηρίζουμε. Μπορεί να συνονοηθεί η Νέα Δημοκρατία αν επιθυμεί, αλλά για μας είναι όρος απαράβατος και δεδομένο ότι σε αυτή τη βάση συνεννόηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι, διότι δεν είναι μόνο το θέμα της πολιτικής απάτης και της. Είναι και το θέμα της διαπιστωμένης ανικανότητας. Απαντάτε σε άλλο πράγμα. Όχι, δεν απαντώ σε καθόλου. Άλλο που σας ρώτησα. Λέω ότι έχουμε δύο φορές εκλογές και έχουμε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Εσείς λέτε να το παραβλέψουμε αυτό. Να το αντιπαρέλθουμε. Αυτό λέτε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να είναι μέσο για να δώσει βιώσιμη λύση στη χώρα. Όταν λοιπόν έχει μια αποδεδειγμένη. Παρά την βούληση του λαού. Παρά τη βούληση του εκλογικού σώματος. Μα εμείς δεν είπαμε να επιβάλλουμε. Ακούστε. Λοιπόν. Δεν θα χάσω όμως την ευκαιρία να κάνω μια δεύτερη επισήμαση και θα επανέλθω. Βέβαια, άκουσα για πρώτη φορά. Όμως μην ξεχνάμε, ο Παπαδήμος δεν έχει ψηφίσει λόγο. Και αυτό λέω. Επομένως γίνονται. Όπως και επί μεγάλων ηγετών πάλι συμφωνήσαμε σε κάποιες κουμμένιες κυβερνήσεις. Λοιπόν. Με ζολότα και όλα αυτά. Κύριε Κωστόπουλε. Όμως δεν είπε συγγνώμη, ο Παπαδήμος δεν είπε τα ψέματα που λέει ο Τσίπρας. Είπε και εξακολουθεί να λέει. Ακούστε, δεν έδωσε καμία λύση όμως. Πρέπει πολύ να. Πολύ τυχόν ήταν. Κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία και έχει φτάσει το χρέος 420 δισεκατομμύρια. Έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά το βιβλίο του Βαγγέλη Βενιζέλου. Κατέστρεψε όμως την ψήφο του ελληνικού λαού λέγοντας ψέματα. Δεν κατέβηκε καν σε εκλογές, ας κατέβαινε. Όχι, εγώ λέω για τον κύριο Τσίπρα, πίσω αποδεδειγμένα λέει ψέματα. Και ο Σεμαράς έσκυζε μνημόνια και κατέβαζε τη φορολογία στο 10-15%. Η χώρα σε καλύτερη κατάσταση από την παρέλαβε. Αποδεδειγμένα ο Σεμαράς. Να γυρίσω τη συζήτηση προς τα πίσω. Δεν θα χάσω όμως την ευκαιρία να σημειώσω και να χαιρετήσω ότι άκουσα απόψε και είναι προς τιμή του πρώτη φορά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύει τις ευθύνες δημοσιονομικού εκτροχιασμού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 2004-2009 που είναι περίεργο και εντοπισμένο τουλάχιστον από εμάς αλλά νομίζω και από τους πολίτες ότι ενώ η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συλλήβδην και ισοπεδωτικά απαξιώνει το σύνολο της μεταπολίτευσης. Έχει στοχοποιήσει όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν τη χώρα και είχαν πράγματι ομολογουμένως ευθύνες για μια σειρά στρεβλώσεων και παθογενειών που η χώρα είχε και συνέτειναν στη δημιουργία αυτής της κατάστασης. Είχε στο απειρόβλητο και σε μια περίεργη ασυλία την περίοδο 4-9. Άκουσα σήμερα πρώτη φορά τον κύριο Δημαρά να αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Οι αριθμοί και μάλιστα λένε την αλήθεια. Και το χαιρετίζω ιδιαίτερα. Και για να το συνδέσω με την συζήτηση περί συνεννόησης και να απαντήσω και στον κύριο Γκουτζάνη στην επισήμανση που έκανε. Πέρα από το 320 δις, πέρα μαγικό νούμερο, 320 δις είπε ο κύριος Δημαράς για το χρέος. Υπάρχει άλλο ένα μαγικό νούμερο. Είναι το νούμερο 250 που ο κύριος Τσίπρας και η τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία όταν οδήγησε τη χώρα να αιωρείται μεταξύ Ανατολής και Δύσης το καλοκαίρι του 2015 διαμορφώθηκε μια ευρύτατη κοινοβουλευτική και πολιτική συνεννόηση και στήριξη εκείνη τη δύσκολη ώρα και όχι μόνο μέσα στην κοινωνική, η κοινωνική εταίρηση στο σύνολό τους, επικαλούμε και τη μαρτυρία του κυρίου Κουζιουντζή, έτσι, είπαν μάλιστα να διαμορφώσουμε ένα κλίμα να πατήσει η χώρα σε στέρεο έδαφος. Και η επιλογή του κυρίου Τσίπρα ήταν να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές για να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη πολύ κυβέρνηση. Πολύ αποφεύγεται τις εκλογές και πολύ περιφρονείται το εκλογικό σώμα, κύριε Όθωνα. Πολύ περιφρονείται το εκλογικό σώμα. Δεν περιφρονώ καθόλου. Μπορώ όμως να αξιολογώ πολλές και στάσεις και συμπεριφορές. Αυτό δεν έχει σχέση με την περιφρόνηση. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μπορεί να κάνει λάθος, ξέρετε. Δεν λέμε ότι είναι σωστή η απόφαση. Αλλά αυτή είναι. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε. Ποιος το αμφισβήτησε αυτό? Άρα. Εγώ τις πολιτικές τάσεις και συμπεριφορές των κομμάτων κρίνω. Δεν κρίνω την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, κύριε Κουτζάνη. Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.